το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας που επιφέρει τροποποίησης και βελτιώσεις στις διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, όσων πλέον δεν είναι νόμιμη η παραμονή της χώρας μας βάσει του διεθνούς, ευρωπαϊκού και ελληνικού δικαίου. Συζητάμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις βελτίωσης του κώδικα μετανάστευσης, ειδικά ως προς τις επενδυτικές άδειες διαμονής, καθώς και άλλα σημαντικά θέματα του Υπουργείου. Σε μια εποχή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που το μεταναστευτικό επιστρέφει στο προσκήνιο λόγω των εξελίξεων στο Αφγανιστάν, είναι ιδιαίτερα σημαντική η προετοιμασία της χώρας μας σε όλα τα επίπεδα, και στην Ελλάδα και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουμε ξεκάθαρα διαμηνήσει ότι δεν θα δεχθούμε, όπως την περίοδο 2015-2019, την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, να είμαστε η πύλη εισόδου της Ευρώπης για παράνομες μεταναστευτικές ροές κατά παράβαση του άρθρου 31 της Συνθήκης της Γενέβης. Με την επανίδρυση του Υπουργείου του Ιανουάριο του 2020 θέσαμε δύο συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Και όπως ορθά είπε ο αγορητής Ελληνικής Λύσης, θα μιλήσω με νούμερα. Γιατί πάντα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μιλάω με νούμερα. Πρώτος στόχος μας ήταν η ουσιαστική μείωση των ροών μέσω μιας πολιτικής 6 σημείων που τελικά φέρανε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεύτερος στόχος μας ήταν ο δραστικός περιορισμός των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Και πράγματι, η κυβέρνηση κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις στο μεταναστευτικό ζήτημα. Τις αυξημένες ροές την περίοδο 2000-2019, που όπως θυμάστε, το 2015 μέχρι 2019 ήταν η περίοδος που αυξήθηκε κατακόρυφα ο αριθμός των αλλοδαπών που διαμένουν στην Αθήνα, την περίοδο 2015-19. Και από τότε υπάρχει σταθεροποίηση, ίσως και μείωση. Βιώσαμε επίσης τον υπερπληθυσμό στις δομές μας, που κάποια στιγμή στα νησιά φτάσαμε και το είχαμε συζητήσει εδώ πολλές φορές να έχουμε 40.000 ετούντες άσυλο σε 5 νησιά. Αυτός ο αριθμός τώρα είναι κάτω από τις 5.000 και συνεχίζει να μειώνεται. Αντιμετωπίσαμε την πανδημία του COVID και το πώς θα θωρακίσουμε τις δομές. Προβλέπανε πέρυσι δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες νεκρούς στις δομές φιλοξενίας. Τα θυμάστε, τα συζητήσαμε στη Βουλή και τελικά μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, δεν έχει χαθεί ούτε ένας άνθρωπος στις δομές φιλοξενίας των νησιών μας. Και βέβαια βιώσαμε την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και τα συμβάντα στον Εύρο. Και πραγματικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσβάλλει τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, την αστυνομία και το λιμενικό, σχόλια συναδέλφων ότι τα κλειδιά τα έχει η Τουρκία και η μείωση των ροών οφείλεται μόνο στην τύχη. Είναι προσβλητικό στους άντρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που κάθε μέρα δίνουν υπεράνθρωπο αγώνα για την προστασία, όπως προβλέπει και επιτάσσει το διεθνές δίκαιο, των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Βιώσαμε τις συσσωρευμένες εκκρεμότητες ετών ως προς την εξέταση ετοιμάτων διεθνούς προστασίας και πλέον σε επόμενους λίγους μήνες δεν θα υπάρχουν εκκρεμότητες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και αποτρεπτικό για αυτούς οι οποίοι μπαίνουν παράνομα στη χώρα μας και γνωρίζουν ότι δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Βιώσαμε την ολοσχερή καταστροφή της Μόριας μέσα σε μια νύχτα και καταφέραμε εν μέσω πανδημίας, μέσα σε λίγες μέρες, να αποτρέψουμε μια ανθρωπιστική καταστροφή. Σε όλες αυτές λοιπόν τις προκλήσεις η κυβέρνηση δεν τα απεξέλθηκε αποτελεσματικά. Και πλέον μπορούμε να μιλάμε για μια διαχειρίσιμη κατάσταση σήμερα, με τα δεδομένα τα σημερινά, σε όλα τα επίπεδα. Με την Εθνική Στρατηγική για το Μεταναστευτικό 2020-2021 που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, θέσαμε τον πήχη ψηλά. Με σχέδιο, σκληρή δουλειά και συνέπεια, καταφέραμε να ανακτήσουμε τον έλεγχο του μεταναστευτικού και κατ' επέκταση τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας μας. Πολλοί από εσάς σήμερα ασκήσατε κριτική, σεβαστή κριτική, όμως με εναλλακτικές, με συγκεκριμένες εφαρμόσιμες προτάξεις, οι οποίες να μπορούν να υλοποιηθούν. Γιατί είναι εύκολο στην αντιπολίτευση να χαϊδεύουμε αυτιά. Και επειδή ο καθένας κρίνεται για την προσωπική του συμπεριφορά, θέλω να σας θυμίσω ότι το 2017, ως βουλευτής αντιπολίτευσης Χίου, τότε στήριξα τη δημιουργία της κλειστής δομής που θέλει να κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο 18,
Ως βουλευτής αντιπολίτευσης πήρα το θάρρος για τα δύσκολα. Θέλω κύριε Τσίς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν μιλήσουμε τις επόμενες ημέρες, να μην χαϊδεύετε τα αυτιά όλων, γιατί είναι εύκολο αυτό και στο μεταναστευτικό, αν μου επιτραπεί μια φράση, κύριε Πρόεδρε, πιασάρικο. Αλλά κρινόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις που λύνουν τα προβλήματα, όχι με όνειρα πατηλά. Και βέβαια τα αποτελέσματα είναι συγκεκριμένα. Το τελευταίο 12μηνο οι ροές στα νησιά μας έχουν μειωθεί κατά 95%. Είναι σχεδόν μηδενικές οι ροές στα νησιά μας. Όπως είναι σχεδόν μηδενικές και οι ροές στον Εύρο. Συνολικά στη χώρα το τελευταίο 12μηνο οι ροές έχουν μειωθεί κατά 85%. Και σας θυμίζω και το 20 μειώθηκαν σε σχέση με το 19 κατά 80%. Και βέβαια στο 7μηνο μειώθηκαν κατά 77% οι διαμένοντες στα νησιά και κατά 45% οι διαμένοντες συνολικά στη χώρα μας. Άρα δεν αποσυμφορήσαμε τα νησιά γεμίζοντας τις πόλεις, όπως λέγεται λανθασμένα, αποσυμφορήσαμε τη χώρα συνολικά. Και θα σας δώσω επιπλέον νούμερα, όπως σωστά ζητήσατε. Πλέον στις δομές όλης της χώρας και στο πρόγραμμα Εστία έχουμε 37.000 δικαιούμενους διαμονή μέχρι να ολοκληρωθούν η εξέταση ασύλου και 9.000 οι οποίοι ετοιμάζονται να αποχωρήσουν. Είχαμε φτάσει να έχουμε 92.000 το 2020. Και βέβαια, αναφέρατε πριν κάποιος συνάδελφος ότι έχει πολλούς μετανάστες που κυκλοφορούν στη δομή του Λαυρίου. Να τον ενημερώσω ότι έχει κλείσει η δομή του Λαυρίου. Έχουν κλείσει από τις 121 δομές που είχαμε πέρυσι οι 85. Έχουμε κλείσει 85 δομές σε όλη τη χώρα και πλέον λειτουργούν 36. Και αυτές τώρα μετατρέπονται σε κλειστές ελεγχόμενες δομές. Το οποίο για μας είναι πράγματι μια ιδεολογική επιλογή. Την ιδεολογική αντιπαράθεση τη σέβομαι απόλυτα. Έχετε μια διαφορετική άποψη τα κόμματα της αριστεράς. Απόλυτα σεβαστό. Και στις 18 Σεπτεμβρίου εγκαινιάζεται η νέα κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟ, η οποία έχει χωρητικότητα 2.100 άτομα και 900 θέσεις κράτησης. Αυτό είναι άθροισμα 3.000. Όχι 10 και 15.000 που τρομάζεται τον κόσμο. Και η δομή της Χίου συνολικά με το χώρο κράτησης θα έχει 1.800 θέσεις. Σας θυμίζω πέρυσι είχαμε περίπου 7.000 άτομα στη ΣΑΜΟ και 6.000 στη Χίο. Άρα πρέπει και οι δομές να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Γιατί αν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα θα γεμίσουν οι πλατείες. Δεν τα ζήσατε κυρία Κομπλινάκα αυτά στη Λέσβο? Δεν τα έχετε ζήσει κύριε Καμίνη στο νησί σας στη Χίο? Δεν έχετε δει τι έχει γίνει? Που στα ταμπάκικα, στο Ισούδα, στην πλατεία είχαμε σκηνές. Και το 2020 είχαμε σκηνές. Στο λιμάνι, με τα επεισόδια του Εύρου. Άρα αν οι δομές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, θέλω να σας θυμίσω ότι ο βουλευτής του Κινάλ, κύριος Κώστας Τριαντάφυλλος, το 2014 ως βουλευτής έκανε ερώτηση στη Βουλή στον κύριο Δένδια και τον ρώταγε γιατί δεν δημιουργείται δομή στοιχείο για να μην είναι αυτή η απαράδεκτη κατάσταση που ήταν στο Μεσκηνίδη. Άρα η ανάγκη των δομών και ο ΣΥΡΙΖΑ την ξέρει και εσείς σαν Κινάλ την ξέρετε. Μην έρχεστε τώρα εν ώψη των εκλογών του 23 να δημιουργείτε εντυπώσεις. Λοιπόν, συνεχίζω. 30 Σεπτεμβρίου παραδίδεται στην ΣΑΜΟ, στο Βαθύ, η δομή πίσω στους κατοίκους. Μια δομή που ήταν μέσα στην πόλη. Όπως το 22 θα παραδοθεί η Βιάλ, θα παραδοθεί και το Μαυροβούνι στη Λέσβο που το ζητάει η τοπική κοινωνία. Βέβαια πάμε τώρα στο θέμα πόσοι μπήκαν, πόσοι βγήκαν, που ρώτησε και ο κύριος Μιλωνάκης. Το τελευταίο 7μηνο μπήκαν στη χώρα μας 4.176. Για να καταλάβουμε λίγο την έκταση των αριθμών, θέλω να σας πω ότι στις 16 Αυγούστου του 2015, μόνο στο Δήμο Δυτικής Λέσβου είχαν μπει 10.500. Τη μία εκείνη η μέρα. Και τώρα στο, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τέλη Ιουλίου σε όλη τη χώρα και στον Εύρο και στα νησιά έχουν μπει 4.176. Με απελάσεις, επιστροφές, οικειοθελείς απελάσεις και μετεγκαταστάσεις έχουν φύγει 7.114 άτομα. Και αν αφαιρέσουμε αυτούς που πήγαν στην Αλβανία, πάλι είναι θετικό το ισοζύγιο. Αλλά ξεχνάτε ότι σύμφωνα παραδείγματος χάρη με τα στοιχεία της Γερμανίας, τα οποία υπέβαλε, μόνο φέτος από την Ελλάδα έχουν πάει 25.000. Γιατί ρωτούσε πριν ο κ. Μιλωνάκης πού πήγαν αυτοί από 92.046. Μόνο στη Γερμανία, μόνο φέτος, σύμφωνα με τα γερμανικά στοιχεία, έχουν πάει 25.000.
Και έχουμε λάβει και αντίστοιχες επιστολές από την Γαλλία, από το Βέλγιο, από την Ελβετία και από άλλες χώρες της Σέγγεν. Άρα η πραγματικότητα είναι ότι στη χώρα μας πλέον δεν έχουμε θετικό, έχουμε θετικό ισοζύγιο. Φεύγουν πολύ πολύ περισσότεροι από όσοι έρχονται. Και ερχόμαστε λοιπόν με το παρόνομο σχέδιο να αντιμετωπίσουμε μια παθογένεια. Υπάρχει παθογένεια στο θέμα των απελάσεων. Γιατί είχαμε ένα σύστημα το οποίο καθυστερούσε πάρα πολύ και στο τέλος φορές από παρερμηνία αυτός που έπρεπε να κρατηθεί για να φύγει του δίνανε ένα χαρτί να φύγει μόνος του. Αυτοί καταλήγαν το 15 με 19 κύριε Καμίνη στην Αθήνα. Αυτοί κύριε Μιλωνάκη καταλήγαν στα Πατήσια οι οποίοι είχαν ένα χαρτί να φύγουν μόνοι τους. Ερχόμαστε λοιπόν με το νομοσχέδιο και ρυθμίζουμε αυτά τα ζητήματα, τα θέματα απελάσεων και επιστροφών υπηκών τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στη χώρα μας. Με την τροποποίηση διατάξεων του 3386 του 5 του νόμου περί απελάσεων και του 3907 του 11 του νόμου περί επιστροφών. Σκοπός των ρυθμίσεων αυτών είναι η επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων περί απελάσεων και επιστροφών και κατά το δυνατόν περιορισμός των περιθωρίων για την καταχρηστική άσκηση δικαιωμάτων. Δεν εμποδίζει κανείς την άσκηση δικαιωμάτων, εμποδίζει την καταχρηστική άσκηση δικαιωμάτων από τους προς απέλαση ή επιστροφή υπηκόους τρίτων χωρών. Στόχος είναι ο σαφής διαχωρισμός των διοικητικών διαδικασιών απέλασης που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αλλοδαπών εν γέννη που συλλαμβάνονται λόγω παράνομης χερσαίας ή θαλάσσιας διέλευσης των εξωτερικών συνόρων της χώρας από τις διαδικασίες επιστροφής που εφαρμόζεται στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Η διοικητική απέλαση για τις ανωτέρω κατηγορίες παράνομων μεταναστών θα εφαρμόζεται τηρουμένων παράλλετων εγγυήσεων στο πλαίσιο του κεκτημένου φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του ασύλου και των υποχρεώσεων της χώρας που πηγάζουν από το διεθνές συμβάσεις. Και επίσης αναμορφώνεται η διαδικασία παροχής προθεσμίας στις περιπτώσεις που πρέπει να δοθεί προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης σε αυτούς που η παραμονή στην Ελλάδα έχει κηρυχθεί παράνομη, έτσι ώστε το μέτρο της οικειοθελούς επιστροφής να μην υπονομεύει τελικά την απέλαση αυτών που δεν δικαιούνται να μείνουν στη χώρα μας. Και μειώνουμε τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος για την οικειοθελή αναχώρηση και αυστηροποιούνται διατάξεις που αφορούν τη δυνατότητα παράτασης του διαστήματος οικειοθελούς αναχώρησης. Προβλέπονται επίσης οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν θα χορηγείται τέτοιο χρονικό διάστημα και εισάγεται υποχρέωση της προηγούμενης εισήγησης των αρμόδιων αστυνομικών αρχών προς τις αρμόδιες για την έκδοση της απόφασης επιστροφής αρχές αναφορικά με το αν ο υπήκος τρίτης χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια ή υπάρχει κίνδυνος διαφυγής. Όταν ο άλλος θέλει να φύγει από τη Λέσβο και λέει θα γυρίσω μόνος μου στη χώρα μου και δεν έχει πάρει εισιτήριο, τίθεται ένα ερώτημα. Πώς φεύγει για να φύγει μόνος του, αφού δεν έχει πάρει εισιτήριο, παραδείγματος χάρη. Και αυτό είναι κάτι που μόνο οι αστυνομικές αρχές που βρίσκονται εκεί μπορούν να το κρίνουν. Και με τις διατάξεις αυτές επιδιώκουμε το μέτρο της οικειοθελούς επιστροφής να μην υπονομεύει λοιπόν τη διαδικασία. Σημαντικό για τη διευκόλυνση της όλης διαδικασίας είναι ο εξυγχρονισμός της διαδικασίας επίδοσης και θετικών και απορριπτικών αποφάσεων μέσω της νέας τεχνολογίας. Και παράλληλη γνωστοποίηση στις αστυνομικές αρχές με στόχο να υπάρχει αυτός ο άμεσος έλεγχος και η άμεση εφαρμογή εκεί που πρέπει. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου. Με το δεύτερο κεφάλαιο τροποποιούνται διατάξεις του 4251 του 14 του Κώδικα Μετανάστευσης. Προβλέπεται και εκεί η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών ώστε να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για το δημόσιο. Από όλους αυτούς που δουλεύουν, ζουν, εργάζονται νόμιμα στη χώρα μας. Προβλέπεται λοιπόν και εκεί αυτοματοποιημένη διαδικασία ενημέρωσης θετικών και αρνητικών αποφάσεων. Και βέβαια εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν την προσέλκυση, όπως ανέλησε και ο εισηγητής πλειοψηφίας, προσέλκυσης ψηφιακών νομάδων, καθώς και την είσοδο και παραμονή σπουδαστών και ερευνητών κατόχων εγκύρων τίτλων σπουδών από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή στη χώρα ενός θεσμού με θετικό οικονομικό αποτύπωμα. Και εισάγουμε νέο τύπο εθνικής θεώρησης που παρέχει τη δυνατότητα 12-μηνης προσωρινής διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως
για εργοδότες και πελάτες εκτός Ελλάδος με τη χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Και βέβαια αυτή η εθνική θεώρηση υπό προϋποθέσεις θα μπορέσει να μετατραπεί σε άδεια διαμονής. Εισάγουμε επίσης την έννοια της επενδυτικής κινητικότητας με γνώμονα την προσέλκυση επενδυτών και συγκεκριμένα πολίτες τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδεια διαμονής ως επενδυτές με επενδύσεις σε καταθέσεις ή άλλους τίτλους θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτά τα κεφάλαια σε άλλο τύπο επενδύσεων χωρίς να χρειάζεται αυτό που προέβλεπε παράλογα ο νόμος παλιά να φύγουν από τη χώρα και να ξανάρθουν. Δίνουμε λοιπόν τη δυνατότητα αυτής της κινητικότητας. Με το τρίτο κεφάλαιο τροποποιούνται διατάξεις του 46-36 με σκοπό να αντιμετωπίσουν φαινόμενα κατάχρησης των διαδικασιών ασύλου που υπονομεύουν και επιβαρύνουν την γενική διαδικασία. Εισάγουμε τη δυνατότητα απόρριψης αιτήματος διεθνούς προστασίας στις περιπτώσεις που επιτραπόταν η ανάκλησή της αν είχε χορηγηθεί. Και αυτό ήταν ουσιαστικά ένα κενό νόμου, το οποίο πρόκειται για ενσωμάτωση σχετικής οδηγίας. Δεν θα δίνουμε άσυλο και θα ανακαλούμε το άσυλο σε όσους συνιστούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή την κοινωνία λόγω τελεσίδικης καταδίκης τους για τη διάπραξη κάποιου σοβαρού εγκλήματος. Η εν λόγω προϋπόθεση ως σήμερα λαμβανόταν υπόψη μόνο για την ανανέωση, την ανάκληση, αλλά όχι για τη χορήγηση. Αντιλαμβάνεστε, αυτό ήταν κάτι πρέπει να διορθωθεί. Εισάγουμε διατάξεις σύμφωνα με την οποία αντιμετωπίζονται φαινόμενα κατάχρησης των διαδικασιών ασύλου, όπως παραδείγματος χάρη η αλλαγή της ημερομηνίας γέννησης κάποιου που έχει έρθει, έχει δηλώσει και θυμάται μετά ότι είναι μικρότερος από ό,τι μας είπε αρχικά, φέρνοντας ταυτοποιητικά έγγραφα τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θα έπρεπε να πληρούν. Και όπως ήδη αναφέρθηκε, εισάγουμε και ένα παράβολο, 100 ευρώ, για τη δεύτερη και μετά μεταγενέστερη αίτηση ασύλου. Να το εξηγήσω. Το αίτημα ασύλου είναι δωρεάν. Η προσφυγή στην αρχή προσφυγών όχι μόνο είναι δωρεάν, αλλά παρέχεται με έξοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δωρεάν νομική βοήθεια. Αν μετά εσύ θεωρείς ότι αδικήθηκες, μπορεί να πας στα δικαστήρια. Αν και εκεί απορριφθεί το αίτημά σου, μπορείς να επανέλθεις με μεταγενέστερο. Και αυτό παραμένει δωρεάν. Αν όμως το ξανακάνεις και το ξανακάνεις και το ξανακάνεις, χωρίς βέβαια πλέον να έχεις κανένα άλλο στοιχείο, υπάρχει ένα παράβολο για τις δαπάνες και του ελληνικού δημοσίου, η οποία προσπαθεί να εξετάσει αυτά τα αιτήματα. Και στόχος εδώ είναι η αποτροπή της άσκησης καταχρηστικών και προφανώς αστείας των αιτήσεων και στοχεύει στην εύρυθμη λειτουργία των αρχών εξέτασης. Γιατί είναι πολύ σημαντικό στο άσυλο αυτός που ζητάει διεθνή προστασία στη χώρα μας να παίρνει μια τελική απόφαση σε ένα έγκαιρο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Επίσης, εισάγουμε την πρόβλεψη, την οποία αντιμετωπίστηκε ήδη θετικά από τους συζητητές και τους αγορητές, για την κάλυψη αναγκών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και πρόσβασης υπηρεσίες υγείας και στην κοινωνική ασφάλιση ασυνόδευτων ανηλίκων, των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας έχει μεν απορριφθεί, αλλά στην περίπτωσή τους δεν μπορεί, λόγω ηλικίας, να εκδοθεί απόφαση επιστροφής ή να εκτελεστεί αυτή δια την απομάκρυνσή τους από τη χώρα. Το τέταρτο κεφάλαιο ονομάζεται ρυθμίσεις ζητημάτων υπηρεσιών και στελέχωσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Εισάγονται διατάξεις οργανωτικής φύσης. Περιλαμβάνει διατάξεις για τις κλειστές ελεγχόμενες δομές, οι οποίες όπως είπα θα αρχίσουν να λειτουργούν από τις 18 Σεπτεμβρίου. Και τέλος με το πέμπτο κεφάλαιο εισάγονται διατάξεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση επιμέρους ζητημάτων που προκαλούνται από το μεταναστευτικό, αλλά και την εγγένεια μεταναστευτική πολιτική της χώρας. Όπως η κατάργηση της δυνατότητας χορήγησης αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών, κατόπιν παραπομπής της υπόθεσής τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, από τις αρμόδιες αρχές απόφασης και τις επιτροπές προσφυγών, δεδομένης της κατάργησης αυτής της δυνατότητας παραπομπής από το Μάιο του 2020. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως έχω πει πολλές φορές στην Ολομέλεια και στις επιτροπές, η χώρα ακολουθεί μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Δίνουμε άσυλο εκεί που το επιτάσσει το διεθνές δίκαιο, αλλά έχουμε στόχο να επιστρέψουμε όσους δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Και βέβαια καταργούμε τη δυνατότητα απασχόλησης παράνομα διαμενόντων στη χώρα μας. Τη θυμάστε αυτή την περίφημη τροφολογία επί ΣΥΡΙΖΑ, που έδινε το δικαίωμα σε κάποιον ενώ είναι παράνομος να δουλεύει νόμιμα.
το οποίο ήταν μια αντίφαση στο δίκαιο. Επίσης έχουμε πρόβλεψη για το Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο έχει ενισχύσει από το 2020 τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με κονδύλια για έργα τα οποία είναι χρήσιμα για τους κατοίκους των περιοχών που επηρεάζονται από το μεταναστευτικό, και πλέον καθίστανται δικαιούχοι πέρα των Δήμων οι περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αλλά και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, για να εκτελέσουν έργα προς όφελος των πολιτών. Και τέλος εισάγεται ρύθμιση με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις δραστηριοποίησης ελληνικών και διεθνών εθελοντικών οργανώσεων σε χώρο αρμοδιότητας του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής, ώστε να εξασφαλίζεται αφενός η αποτροπή ατυχημάτων στη θάλασσα και αφετέρου να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων της χώρας. Καθορίζεται λοιπόν το πλαίσιο της δραστηριοποίησής τους, καθώς και οι προβλεπόμενες ποινές σε περίπτωση παραβίασης. Δεν θα ιδιωτικοποιήσουμε το λιμενικό, δεν θα επιτρέψουμε σε οργανώσεις να ασκούν τα καθήκοντα του λιμενικού σώματος. Νομίζω, κύριε Μιλωνάκη, το διαβάσατε ανάποδα το άρθρο. Η ασφάλεια των συνόρων είναι ευθύνη του κράτους, η διάσωση είναι ευθύνη του κράτους. Και νομίζω το λιμενικό σώμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί με αυταπάρνηση και αποτελεσματικότητα να επιτελέσει αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, το κεφάλαιο της παράνομης μετανάστευσης αντιμετωπίζεται ολιστικά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα μας δεν είναι πλέον και ούτε θα ξαναγίνει πύλη εισόδου για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Παράλληλα, θέλουμε να επενδύσουμε στη νόμιμη μετανάστευση, με κανόνες, προσφέροντας δεξιότητες και κεφάλαια όταν και όπου τα έχει ανάγκη η χώρα μας. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, και ιδιαίτερα γιατί δεν μείνατε μόνο στα του νομοσχεδίου, αλλά δόθησαν και απαντήσεις και κατατέθηκαν της Επιτροπής και στοιχεία για τις εισρωές και εκροές.